αντιμέτωπα με τις ευθύνες που τους αναλογούν. Για την απόφαση που πήραν κατά πλειοψηφία είναι τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Δήμο Ιωαννιτών, που αποφάσισαν να καταργήσουν την διάβαση πεζών έξω από την είσοδο του 16ου Δημοτικού Σχολείου. Σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, στον αστικό ιστό της πόλης, η διάβαση στη Βορείου Ηπείρου, που παρανόμως είχε δημιουργηθεί πριν από μερικά χρόνια, με τη σύμφωνη τότε γνώμη της Σχολικής Επιτροπής και του Δήμου, αποτελεί μέχρι και σήμερα τη μοναδική ασφαλή διέξοδο πρόσβασης από και προς το σχολείο. Από την περιοχή των Αμπελοκήπων. Μέχρι και σήμερα όμως είναι μάλλον θαύμα που δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό τροχαίο, αφού όπως μπορεί καθένας να διαπιστώσει, οι οδηγοί που κινούνται με κατεύθυνση από τη Λιμνοπούλα στη Βορείου Ηπείρου αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Η παρουσία της τροχέας πριν από 2 χρόνια και της ομάδας Δίας πριν από 1 χρόνο αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή, ώστε οι πεζοί να κινούνται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτό όμως άλλαξε από το Σεπτέμβριο και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία παρουσία της τροχέας. Η απόφαση που έλαβε η Σχολική Επιτροπή για την κατάργηση της διάβασης αντιμετωπίζεται με αγανάκτηση από τους γονείς και τη διεύθυνση του σχολείου. Με τον Διευθυντή Παύλο Ράπτη και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Σοφία Τζιάλα να απευθύνουν έκκληση προς κάθε αρμόδια υπηρεσία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην πραγματική του βάση. Και το σχολείο μας καλεί περιοχές. Από εδώ, 8η ημεραρχία, Λιμνοπούλα μέχρι Καλπακίου. Αυτά όλα τα παιδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθουν στο σχολείο τους. Έχουν το δικαίωμα, όπως όλα τα παιδιά της πόλης, να πάνε με ασφάλεια στο σχολείο. Έχουν το δικαίωμα της προστασίας. Πρέπει οι αρμόδιες αρχές να δώσουν σημασία. Είμαστε ένα σχολείο το οποίο είναι εντός πόλεως, αλλά δεν χρήζει προσοχής. Η πίσω αυλή με το που ανοίγεις είναι σε ένα στενό δρόμο, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η πίσω πόρτα. Η κύρια είσοδος στο σχολείο είναι αυτή εδώ. Από εδώ μπαίνουν τα αυτοκίνητα που τροφοδοτούν το σχολείο, τα βιβλία, το κυλικείο, η πυροσβεστική ομιγέννη του μη χρειαστεί μακριά από εδώ, ένα στενοφόρο, οτιδήποτε, από εδώ θα μπουν. Από εδώ θα βγει ο μεγάλος όγκος των παιδιών σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό είναι ένα κτίριο παλιό, είναι η παλιά γαλακτοκομική σχολεία, από τη δεκαετία του 30, συνορεύει με την αποκεντρωμένη, όπως και ίσως η αποκεντρωμένη είναι από εδώ, από τη Βορείου Ηπείρου. Οπότε εμείς ζητάμε αυτό που έχουν όλα τα παιδιά, όλα τα σχολεία των Ιωαννίνων. Ζητάμε τροχονόμους, ζητάμε ασφάλεια για τα παιδιά μας. Πρέπει κάτι να γίνει, ένα μέτρο παραπάνω. Και επίσης δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, γιατί ακούμε διάφορα τον τελευταίο καιρό, να αποχαρακτηριστεί η συγκεκριμένη διάβαση. Όπως έχουν όλα τα παιδιά δικαίωμα στην ασφαλή διάσχιση ενός δρόμου, το ίδιο ζητάμε και εμείς. Δεν είμαστε τίποτα γονείς παράλογοι ή έτσι ξαφνικά μας ήρθε να βγούμε στα κανάλια και να διαμαρτυρόμαστε για τα πάντα. Θέλουμε αυτό που έχουν όλοι. Είναι και ένας δρόμος εδώ που αναπτύσσουν ταχύτητες οι οδηγοί, έτσι. Κάποιες φορές ναι. Ναι, είναι διπλής κατεύθυνση ο δρόμος. Όπως βλέπετε, στην κάθοδο παρκάρουν τα αυτοκίνητα, γίνεται μονής παρότι έχει 2 λωρίδες. Στην άνοδο είναι μια στροφή. Έρχονται από την 8η ημεραρχία, στην οποία τρέχουν πάρα πολύ. Εδώ κόβουν φυσικά γιατί έχει στροφή. Βγαίνοντας στη στροφή, έχουν ορατότητα να δουν αν υπάρχουν παιδάκια και είναι 60 μέτρα, 70 η στροφή. Μπορούν να σταματήσουν. Είναι όπως είναι λεωφόρος Δοδόνης. Που εκεί έχει 50 μέτρα περίπου, έχει διάβαση πεζών. Εμείς εδώ γιατί, για ποιο λόγο. Χρήζει, είναι επικίνδυνος, χρειάζεται ένα μέτρο παραπάνω προστασίας. Μιλάμε για μικρά παιδάκια. Έχει υπάρξει ένας διάλογος. Είχε ζητηθεί από την αρχή της χρονιάς να κλείσει είσοδος του σχολείου από εδώ, από αυτή την πλευρά. Η είσοδος όμως από αυτή την πλευρά είναι η κεντρική είσοδος του σχολείου. Από αυτού ξεφορτώνουμε βιβλία, από εδώ έρχονται οι γονείς. Εξάλλου η περιφέρεια, η δική μας σχολική, εκτείνεται ανάμεσα. Δηλαδή τα μισά σπίτια είναι από αυτή την πλευρά και τα μισά σπίτια είναι από την άλλη πλευρά. Και οικιστικά, άμα το δείτε, η Μαρίκα Σκοτοπούλη από εδώ είναι μοναδική παράλληλος από την μετά από την 8η ημεραρχία από κάτω, η οποία εξυπηρετεί όλο τον κόσμο που έρχονται από Αμπελόκηπους. Εν τω μεταξύ, πάρα πολλά παιδιά με υπεύθυνη δήλωση των γονιών φεύγουν μόνα τους και έρχονται μόνα τους στο σχολείο. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τροχονόμο. Ερχόταν κάποιος από την τροχιά ένα τεταρτάκι το πρωί και ένα τεταρτάκι το μεσημέρι και εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Τώρα όμως θέλουν να καταργήσουν και τη διάβαση. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στα άκρα. Έγινε ένα συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο. Εκεί μόνο ένας Σταύρο Γιάννης από τους γονείς νομίζω ότι μας υποστήριξε στο αίτημά μας. Όλοι οι άλλοι ψήφισαν εναντίον για να καταργηθεί η διάβαση. Η κατάργηση της διάβασης από μόνη της ίσως δεν σημαίνει κάτι. Υπάρχει απόφαση για μετακίνηση της διάβασης. Όχι μετακίνηση της διάβασης. Υποχρεώνουν τους γονείς και τους μαθητές να πηγαίνουν σε αυτό το σημείο εκεί πάνω που βλέπετε, στα φανάρια να περνάνε από εκεί πέρα. Αλλά ουδής γονιός όμως θα πάει από εκεί πέρα, γιατί εκείνος ο δρόμος είναι Καραμανιόλα από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι μόνο σταυροδρόμοι. Είναι 5 δρόμοι που καταλήγουν. Οι Κομνηνών, είναι η Βιλαρά από πάνω, η Πατατούκο από την άλλη πλευρά και η διπλής κατεύθυνση Βορείου Ηπείρου.